Καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Τσακαρόπουλε, είναι έτσι όπως τα είπαμε? Απλώς λίγο να διευκρινίσω. Μας δώσατε κάποια άμκα τα οποία εξετάσαμε χάρη στο πάντα καλό ρεπορτάζ που έχει η εκπομπή σας. Να είστε καλά. Και εξετάσαμε να δούμε τι συμβαίνει. Στο ένα από αυτά τα άμκα που είχαμε μια παρακράτηση περί τα 6 ευρώ, υπήρξε αυτό το οποίο είπε ο κ. Χριστούλιας, δηλαδή η αναδρομική παρακράτηση για συνδρομή λόγω της συμμετοχής του συνταξιούχου σε συνδικαλιστικό φορέα. Αν θέλει ο συνταξιούχος όμως, είχαμε πει παλαιότερα, γιατί είχε δημιουργηθεί τεράστιο θέμα, ότι μπορεί να κάνει υπεύθυνη δήλωση για να πει ότι εγώ δεν θέλω να μου γίνεται η παρακράτηση αυτή. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο γίνεται μέχρι στιγμής είναι ότι πηγαίνουμε στη βάση των μητρών, τα οποία αποδίδουν οι ίδιες οι συνταξιουχικές. Αλλά 56 οργανώσεις. Ευρώ δεν είναι πολλά. 56 ευρώ δεν είναι πολλά. Είναι πολύ σημαντικό ποσό. Δεν έχουμε και τέτοια μηνύματα. 6 ευρώ. Α, 6 ευρώ λέτε. 6 ευρώ και τα προηγούμενα χρόνια από το 18 μέχρι σήμερα. Έτσι δεν είναι. Συζητάμε για όλο το διάστημα. Και εξαρτάται από... είναι. Και είναι αναλογικά, δεν είναι 6 ευρώ για όλους, είναι ανάλογα με τη σύνταξη. Ακριβώς. Αυτή είναι μία κατηγορία. Η δεύτερη που μας έκανε εντύπωση. Τώρα, από εκεί και πάνω, επειδή θα αποδοθεί η αυξημένη επικουρική, όπως υπήρξε η δέσμευση και τελικά γίνεται και αποδίδονται επικουρικές εντός του Ιουνίου, αυτό οδηγεί σε ένα μεγαλύτερο οικογενειακό, σε ένα μεγαλύτερο εισόδημα για τον συνταξιούχο, ετήσιο εισόδημα. Οπότε αυξάνεται αναγκαστικά και ο συντελεστής φορολόγησης. Ναι, αλλά προσέξτε, εδώ θα κάνουμε... την κύρια, που επηρεάζει και την κύρια σύνταξη. Ναι, εδώ, γιατί το άθροισμα κύριας και επικουρικής προφανώς του αλλάζει συντελεστή φορολογικό. Αλλά τώρα, προσέξτε. Λοιπόν, τώρα που πληρώνεται την κύρια, θα εμφανιστεί ο αυξημένος φορολογικός συντελεστής. Ναι, όμως δεν είναι άσχημο να γίνεται αυτό πριν εισπράξει την αυξημένη... επικουρική σύνταξη. Είναι, δηλαδή... κύριε Παπαδάκη, είναι η ίδια πληρωμή ουσιαστικά παρά το ότι μεσολαβούν κάποιες ημέρες. Είναι ο ίδιος μήνας. Είναι ο ίδιος μήνας, αλλά προσέξτε. Μεσολαβούν αρκετές ημέρες. 10 μέρες. Παραπάνω από 10 μέρες. Τρίτη 2 Ιουνίου καταβάλλονται. Τρίτη 2 Ιουνίου, καταλαβαίνετε. Λέει ο άλλος ότι επειδή το αντιλαμβάνομαι, είμαι βέβαιος όμως ότι το αποτέλεσμα, ειδικά σε αυτούς που αυξάνεται ο συντελεστής, σε αυτούς τους συνταξιούχους, θα είναι ικανοποιητικό. Στις 2 Ιουνίου και μετά, τουλάχιστον θα έχει κάποιο νόημα τουλάχιστον, το οποίο θα το αντιληφθούν. Τουλάχιστον, γιατί εδώ βγαίνει και άλλη είδηση. Θα μείνει κάτι στο συνταξιούχο, γιατί προσέξτε. Θα εάν πάρει από 5 έως 200 ευρώ αύξηση στην επικουρική και έχει μείωση λόγω του ότι περνάει σε άλλη κλίμακα φορολογική, μήπως ορισμένες περιπτώσεις με τη φορολογία του ήρθε μία ή άλλη. Δεν δει τίποτα παραπάνω δηλαδή στο τέλος. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Κοιτάξτε, πάντα επειδή οι αναλογίες που υπάρχουν σε φορολογική κλίμακα δημιουργούν αδικίες για το 1 ευρώ διαφορά. Ωστόσο, κατά βάση και στην συντριπτική πλειοψηφία θα υπάρχει πολύ μεγάλη θετική αποτίμηση στο τέλος της ημέρας και θετικό πρόσημο για τους περισσότερους συνταξιούχους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Τσακαρόπουλε. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε για τις εξηγήσεις. Είχαμε πάνω από 300 μηνύματα από